Καλημέρα κύριε Θεοχαρή. Καλημέρα, καλημέρα. Να αρχίσουμε από το πρώτο. Προτάθηκε χθες, είχε προταθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και στην Ένωση Τραπεζών να συνοδευτεί η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια με μια ρύθμιση που να κατά κάποιο τρόπο να επιβραβεύει και τους δανειολήπτες οι οποίοι με δυσκολία. Δεν νομίζω υπήρξε κανείς που πλήρωνε το δάνειό του χωρίς δυσκολία αυτά τα χρόνια. Ήταν συνεπής, δηλαδή πλήρωναν τις δόσεις τους. Γίνεται αυτό? Τεχνικά εννοώ, γίνεται. Προφανώς γίνεται τεχνικά. Ακούω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, λένε οι τράπεζες, έχουμε διάφορες δυσκολίες, πρέπει να πάρουμε άδεια από τον SSM. Άδειες από τον SSM προφανώς πρέπει να παρθούν, αλλά το ίδιο γίνεται και για τη διαπραγμάτευση συνολικά. Σωστό. Δηλαδή, και εδώ φαίνεται πόσο υποκριτική είναι όλη η συζήτηση του κ. Δραγασάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υποβάλει μια τροπολογία για να τη στηρίξει. Η λύση που πρέπει να δοθεί, πρέπει να δοθεί συνολικά. Άρα πρέπει να τη διαπραγματευτεί η κυβέρνηση όπως διαπραγματεύτηκε αυτή τη λύση που μας φέρνει και να τη θέσει ενώπιον και του SSM και των τραπεζών και όλων εν πάση περιπτώσει των ενδιαφερομένων μερών και της Κομισιόν. Δεν το έκανε συνειδητά. Και είναι προφανές ότι προσπαθεί τώρα, λέει ο κόσμος μας, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Πάντως καταρχήν μου έκανε εντύπωση. Ο κύριος Δραγασάκης είπε ότι ναι, συμφωνεί με την ιδέα της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνεί με την ιδέα ακριβώς επειδή δεν γίνεται. Αν συμφωνούσε πραγματικά με την ιδέα, το ξαναλέω, θα την έθετε τη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Δεν την θέσαν, δεν τη διαπραγματεύτηκαν. Προφανώς τελευταία στιγμή στο και πέντε δεν μπορεί να γίνει ή να ψηφιστεί. Εδώ είμαστε όμως, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να φέρει μονομερώς την ρύθμιση, να τη φέρει να τη στηρίξουμε. Μάλιστα. Κατά τα υπόλοιπα, καταλαβαίνω ότι επίσης θα στηρίξετε. Τουλάχιστον επί της αρχής αυτό το νομοθέτημα, την αλλαγή στο νόμο Κατσέλη. Είναι πράγματι μια αλλαγή που από το τίποτα είναι, χρειάζεται, πρέπει να στηριχθεί. Είναι ατελής, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλές γκρίζες ζώνες ακόμα. Δεν αναφέρει τίποτα για τους συνεπείς, όπως είπαμε. Δεν αναφέρει τίποτα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δανείων που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση και τα δάνεια σε ελβετικό? Δεν βλέπω γιατί όχι. Μάλιστα ίσως θα πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα και μια αυξημένη στήριξη, διότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα ενημέρωσης από τις τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτά τα δάνεια και αν πράγματι έδωσαν όλα τα στοιχεία που έπρεπε να δώσουν σε δανειολήπτες για να πάρουν τις αποφάσεις να δανειστούν αντί σε ευρώ σε ελβετικό δάνειο. Βλέπω και πολλά μηνύματα γι' αυτό. Βλέπω και μηνύματα και έτσι και αλλιώς. Και κάποιος που λέει ότι ήταν τραπεζικός υπάλληλος λέει: όχι, εμείς τα εξηγούσαμε όλα. Άρα το βάρος και τον κίνδυνο τον αναλάμβαναν οι δανειολήπτες. Υπάρχει όμως προηγούμενο, δηλαδή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ρυθμίσει αυτό το θέμα. Βεβαίως υπάρχει προηγούμενο και εδώ θα μου επιτρέψει ο ακροατής μας να διαφωνήσω. Αυτό έχει συμβεί κατά περίπτωση, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε η ενημέρωση, σε κάποιες περιπτώσεις όμως δεν υπήρχε η ενημέρωση και τις έχουμε δει και γι' αυτό και κάποιες από αυτές έχουν κηρυχθεί και στα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αυτή τη στιγμή λέμε είναι ότι η κυβέρνηση, και αυτή είναι η πραγματικότητα, η κυβέρνηση άφησε αυτό το πρόβλημα 4 χρόνια. Ναι. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώθηκε. Τα τελευταία στοιχεία, η τελευταία έκθεση που έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το συζήτησα γιατί είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα ταξίδι πρόσφατα στην Αμερική, δίνει ξεκάθαρη την εικόνα ότι από περίπου 35% που ήταν τα κόκκινα δάνεια μέχρι το 16%, γιατί είχαν τη φθήνουσα πορεία, φτάσαν στο 33% περίπου. Το 16, ναι. 17 και το 18 ανέβηκαν 10 μονάδες, πήγε στο 45 με 46%, πάνω από 10 μονάδες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έφτασε το πρόβλημα να είναι πια θηλιά στον λαιμό των τραπεζών και έχω και μια καταγγελία ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα με τις τραπεζές, για παράδειγμα ίσως γύρω στα 4 δις εγγυήσεων που έχει δώσει το δημόσιο σε διάφορους συμπολίτες μας από πυρόπληκτους ή απλές επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλες περιπτώσεις από αυτές που έδινε στο παρελθόν εγγυήσεις. Έχουν καταπέσει και
Το μεν δημόσιο δεν τα πληρώνει. Θυσία στο πλεόνασμα είναι αυτά. Ναι, το μεν δημόσιο δεν τα πληρώνει. Δεν τα πληρώνει, γιατί ακριβώς θέλει να κρατήσει τα υπερπλεονάσματα η κυβέρνηση. Οι δε τράπεζες δεν τα έχουν βάλει ακόμα στα κόκκινα δάνεια, διότι θεωρούν ότι το δημόσιο κάποια στιγμή θα τα πληρώσει. Αλλά φυσικά αυτά είναι κόκκινα δάνεια. Πραγματικά. Και φανταστείτε για τι ύψος μιλάμε. Μιλάμε για 4 δις, όταν όλη αυτή η φασαρία που κάνουμε για τη στήριξη είναι περίπου 8 με 8,5 δις δάνεια. Δηλαδή τα μισά από αυτά θα εμφανιστούν μια νέα τρύπα στις τράπεζες ενδεχομένως και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Αυτό είναι η τραγωδία του ζητήματος. Η τραγωδία, έτσι όπως το λέτε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή το ότι ήταν 33% το 2016 και εκτοξεύτηκαν εκεί που είναι σήμερα. Αυτό γιατί? Διότι ο κόσμος περίμενε ότι εντάξει, θα έρθει μια ρύθμιση αύριο, θα έρθει μεθαύριο, ας την κοπανίσω περιμένοντας να υποφεληθώ. Είναι πολλαπλοί οι λόγοι. Η μία περίπτωση είναι αυτή, ένα υποσύνολο των συμπολιτών μας. Η άλλη περίπτωση είναι ότι όλη η παραφιλολογία ότι τώρα λύγει ο νόμος Κατσέλη, τώρα λύγει και δεν υπήρχε κανένα επόμενο πλαίσιο. Ο κόσμος έμπαινε στο νόμο Κατσέλη και σταματούσε να πληρώνει. Ναι. Κρατώντας την προστασία που παρήχε αυτός ο νόμος μέχρι να πάει στα δικαστήρια. Άρα κοκκινίζεται τα δάνεια. Και το τρίτο, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η ύφεση που έφερε με τα capital controls το 2015, με την ύφεση που ξαναγυρίσαμε από εκεί που είχαμε μπει στην ανάπτυξη, χτύπησε νέα κόκκινα δάνεια πραγματικά. Η πραγματική οικονομία, τα λουκέτα άρχισαν πάλι να παίρνουν ανηφόρα και αυτό καταλαβαίνετε ότι παίρνει λίγο διάστημα. Δηλαδή, σε χτυπάει το 2015, προσπαθείς και το παλεύεις λίγο, αντέχεις μέχρι τα μέσα του 2016 και μετά αρχίζεις και. Κάποια στιγμή τα προβλήματα δεν έχουν. Σωστά. Έχετε την ελπίδα, έστω ότι έστω και τώρα, έστω και έτσι, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ή απλώς κερδίζουμε λίγο χρόνο και θα επανέλθει? Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο πιθανό. Προφανώς, χωρίς να έχεις πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για τα δάνεια, για την κατάστασή τους, στοιχεία που μόνο από τον νόμο η κυβέρνηση μπορεί να έχει, δεν μπορούμε να τα έχουμε ως αντιπολίτευση, είναι δύσκολο να κάνεις κρίσεις που να είναι σίγουρες ή να πατάς τα πόδια σου όταν μιλάς για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μοιάζει να λύνουμε το πρόβλημα. Η κυβέρνηση επιλέγει το σπρόξιμο προς τα πίσω των ζητημάτων μέχρι ίσως να γίνουν οι εκλογές και να παραδώσει το πρόβλημα στους επόμενους. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.